Η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη απέναντι στις προκλήσεις και η πορεία της είναι ικανοποιητική, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη γενναία, όπως τη χαρακτήρισε, επιδοματική πολιτική της και τη νέα χρονιά, με στόχο να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό επεσήμανε το πρωί από το Ρέθυμνο ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση της Δάπνου Δουφουκού. Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στο δίκτυο ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί ώστε η χώρα μας φέτος, όπως είπε, να επιτυγχάνει διπλάσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης από το μέσο ευρωπαϊκό, ενώ του χρόνου, που θα είναι μια πιο δύσκολη χρονιά για την Ευρώπη, η Ελλάδα θα έχει τριπλάσιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό οφείλεται, κατά τον Υπουργό, στη στοχευμένη δημοσιονομική πολιτική αλλά και στο ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών. Θα συνεχίσουμε συνεπώς και τους επόμενους μήνες και την επόμενη τετραετία να είμαστε κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έτσι ώστε να πετύχουμε υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες θέσεις απασχόλησης και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του 2023 σε μια απαιτητική χρονιά, αλλά μια χρονιά η οποία θα συνεχίσει την πολύ καλή προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 3 χρόνια, έτσι ώστε να θωρακιστεί η εθνική οικονομία απέναντι σε όλες τις προκλήσεις. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, μίλησε με παραδείγματα για το διαθέσιμο εισόδημα των κριτικών, που, όπως είπε, είναι αυξημένο κατά 57 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και για την οικονομική ενίσχυση των ντόπιων επιχειρήσεων. Όταν έχουμε ενισχύσει σημαντικά με πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ την Κρήτη την προηγούμενη περίοδο, αυτό σημαίνει ότι είμαστε κοντά σε επιχειρήσεις στην Κρήτη. Όταν στην Κρήτη οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά 20% από το Δεκέμβριο του 19, δηλαδή κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό σημαίνει ότι με τις πολιτικές μας στηρίξαμε την καθημερινότητα των συμπατριωτών μας στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι παρενέργειες από την αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια, με τον Χρήστο Σταϊκούρα να επαναλαμβάνει ότι το τραπεζικό σύστημα οφείλει να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Ζητάμε από τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων να κάνουν ακόμα περισσότερες διμερείς ρυθμίσεις και να τρέξει ακόμα καλύτερο εξοδικαστικός μηχανισμός. Τρέχει πιο ικανοποιητικά το τελευταίο δίμηνο, 500 ρυθμίσεις γίνανε τις τελευταίες 30 μέρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε. Και πιέζουμε πολύ τους πιστωτές να κάνουν δεκτές ρυθμίσεις και να βελτιώσουν όσο μπορούν την καθημερινότητα των πολιτών που έχουν ήδη χρέος. Τέλος, στο μικροσκόπιο του Υπουργού Οικονομικών είναι και το θέμα της αύξησης των επιτοκίων στους καταθετικούς λογαριασμούς.